Οι υπηρεσίε ασφαλεία τη Ρωσία έχουν καταστρώσει σχέδιο για τη δολοφονία του ιδρυτή τη μισθοφορική ομάδα Βάγνερ Γευγέννη Πριγκόζιν, σύμφωνα με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού τη Ουκρανίας. Σε συνέντευξή του στο The Warzone, ο κ. Μπουντάνοφ ανέφερε ότι το Κίεβο γνώριζε τα σχέδια ανταρσίας του Πριγκόζιν εδώ και αρκετό καιρό και επέμεινε ότι η ομάδα μισθοφόρων δεν θα αποτελεί πλέον απειλή στην ευρείας κλίμακα συσβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν ερωτηθεί αν πιστεύει ότι ο Πριγκόζιν θα δολοφονηθεί από τον Πούτιν, ο Πουντάνοφ απάντησε. Γνωρίζουμε ότι η FSB, οι υπηρεσίε ασφαλεία τη Ρωσία, είχαν επιφορτιστεί με το έργο να τον δολοφονήσουν. Θα το καταφέρουν, θα δούμε αυτό με τον καιρό, είπε και πρόσθεσε. Οι πιθανέ απόπειρε δολοφονία δεν θα είναι γρήγορε. Θα του πάρει λίγο χρόνο για να έχουν τι κατάλληλε προσεγγίσει και να φτάσουν στο σημείο είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε μια τεράστια επέμβαση. «Είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ερώτημα. Θα κατάφερναν να το εκπληρώσουν. Θα τολμήσουν να εκτελέσουν αυτήν την αποστολή», σχολίασε ο Μπουντάνοφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναλυτής πληροφοριών στην εταιρεία ασφαλείας Global Guardians of Weintuch εκτιμά ότι ο Πριγκόζιν εξακολουθεί να είναι χρήσιμος στον Πούτιν και η συμφωνία που επιτεύχθηκε για να ακυρωθεί η ανταρσία του αρχηγού μισθοφόρων είναι προσωρινή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσο πρόεδρο περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να τον εξαφανίσει τη στιγμή που θεωρεί ότι η πιθανότητα αντίδραση από του υπερεθνικιστέ είναι μικρότερη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.